Ακούστε, έχει συμβεί σε πολλούς Δήμους να μην ψηφιστεί ο ισολογισμός. Νομίζω ότι σε 10-15 μέρες, αφού πας στην περιφέρεια και γυρίσει, να πρέπει να αιτιολογήσουν το λόγο που δεν ψήφισαν αυτοί οι οποίοι δεν ψήφισαν και πιστεύω ότι θα αλλάξουν άρνη γνώμη, διότι ένας πλεονάζων προϋπολογισμός, ένας σωστός ισολογισμός, κακώς δεν ψηφίστηκε. Είναι όλα φτιαχτά ακριβώς για να κάνουμε πολιτική. Και, εν πάση περιπτώσει, σε αυτή την φάση ήταν μια αποτίμηση των οικονομικών του 2008. Η αντιπολίτευση, αν και παραδέχτηκε ότι εντάξει, ήταν ένας καλός ισολογισμός, παρά τα αυτά τον καταψήφισε. Και τι δικαιολογώ. Η δουλειά της είναι να καταψηφίζει τα πεπραγμένα, να μηδενίζει τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι κάθε Δήμου. Το πρόβλημα βέβαια που δημιουργήθηκε είναι όταν δύο από τους συναδέλφους τους δικούς μου, του συνδυασμού μου, δεν ψήφισαν τον ισολογισμό. Και δεν ψήφισαν τον ισολογισμό τον οποίο οι ίδιοι είχαν διαχειριστεί. Μιλούσαμε δηλαδή για έναν ισολογισμό του 2008 που στην ουσία τα δύο αυτά άτομα είχαν διαχειριστεί κονδύλια, είχαν κάνει επενδύσεις, είχαν κάνει έργα στη διάρκεια της ηττίας τους, όταν ήταν ένας στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο και ο άλλος αντιδήμαρχος τεχνικών έργων. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι το πρόβλημα δεν ήταν εξ αρχής ο ισολογισμός, αλλά ήταν να πληγώσουμε το κύρος του Δημάρχου. Για ποιους λόγους, αυτό βέβαια θα πρέπει να το ρωτήσετε τους ίδιους, γιατί ορισμένα δημοσιεύματα βγήκαν στη φόρα την ίδια μέρα, γιατί όλες οι συμπεριφορές ορισμένων συγκεντρώθηκαν ξαφνικά εναντίον του προσώπου του Δημάρχου και αυτό βέβαια το εκμεταλλεύτηκε η αντιπολίτευση και καταψήφισε. Όλοι κρινόμαστε, η χείος είναι μικρή, μας γνωρίζουν και πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία στο μέλλον να αποδείξουμε την πραγματικότητα. Νομικά τι προβλέπετε τώρα? Νομικά νομίζω ότι θα πάει στην περιφέρεια και θα γυρίσει ξανά, γιατί πρέπει να ψηφιστεί. Είναι δεδομένο, είναι, επαναλαμβάνω, η αποτίμηση των οικονομικών. Κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με πολιτική. Και πιστεύω ότι εκεί θα τελειώσει. Τι πρόβλημα σας δημιουργεί εσάς? Κοιτάξτε, πρόβλημα, σας επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με τα οικονομικά του Δήμου, τα οποία είναι πολύ ανθυρά και αφήνουν πλεόνασμα 600.000. Δεν είναι εκεί το θέμα. Δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Πρόβλημα δημιουργεί στη συνοχή πιθανών του συνδυασμού μου. Διότι όταν κάποιοι θέλουν να αναλάβουν κάποιες θέσεις και δεν είναι δυνατόν, δεν υπάρχουν περιθώρια ή δεν είναι η σειρά τους, κάπου λοιπόν αυτοί αντιδρούν με αυτόν τον τρόπο. Ή εν πάση περιπτώσει ήθελαν να εκτελέσουν κάποιο πολιτικό καθήκον και αυτό έκαναν. Από εκεί και πέρα, εγώ επαναλαμβάνω, ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος θα κρίνει, τους κρίνει και θα μας κρίνει όλους.